όπως είστε. Εσείς, με συμπεράσματα. Με συμπεράσματα. Με συμπεράσματα νομίζετε. Μάλλον λίγο πιο πολύ φοβήθηκε ένας τον άλλον, από ό,τι θα έπρεπε δηλαδή. Και φτάσαμε σε αυτό το χ. Το οποίο ήταν ούτε συγχάρηση όμως. Νομίζω ένα από τα αποτελέσματα τα οποία είχαν το 70-80% πιθανότητα. Γιατί και οι δύο ομάδες θα ήθελαν να μην χάσουν πρωτίστως, προκειμένου να μην αυξηθεί η διαφορά για την ΑΕΚ και πάει στους 5 υπέρ του ΠΑΟΚ, ή να μην πάει κορυφή ΑΕΚ και μείνει εκτός ο ΠΑΟΚ από την, σε αυτό το ντέρμπι εννοώ και σε διπλό ματσάρισμα με την ΑΕΚ. Το περιμέναμε το ματς, αυτό δεν περιμέναμε νομίζω να είναι τόσο κλειστό. Ναι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο το συμπέρασμα, το μοναδικό που έρχεται κόντρα στην εικόνα των δύο ομάδων μέχρι στιγμής. Δηλαδή είναι δύο ομάδες οι οποίες και ρισκάρουν περισσότερο και παράγουν φάσεις και δημιουργούν και σκοράρουν. Τουλάχιστον τελευταίο ενώ δίμηνο. Οπότε περιμέναμε να δούμε κάτι ανάλογο. Δεν το είδαμε όμως. Πολύ μετρημένες οι φάσεις και νομίζω ότι αυτό έγινε, επαναλαμβάνω, ήταν λίγο φοβικοί οι προπονητές και οι δύο. Κρατήσαν πίσω τις ομάδες περισσότερο από το normal. Έχετε πάω από την ενδεκάδα του φάνηκε να μην θέλει να ρισκάρει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξεκίνησε το Σπότοφ, να σπουδάσει αλήθεια. Καλά όσο που δεν ξεκίνησε. Ενώ καλό για την ΑΕΚ, ναι. Ένας παιχνίδι που είναι τόσο φορμαρισμένος θεωρούσε ότι θα ξεκινήσει. Στο Περιστέρι δεν είχε ξεκινήσει. Ναι, γενικά δεν έχει ξεκινήσει ναι, το μάτς. Αλλά γι' αυτό δεν έχει ξεκινήσει. Επειδή δεν τον είχε βάλει στο Περιστέρι, ναι. Έλεγα ότι τον κρατάει φρέσκο, το ξεκινήσει, ναι. Ξέρεις. Νομίζω, αν δώσω μια εξήγηση, πέρα από το ότι ο Ζήφκοβιτς είναι καλός τακτικά παίκτης, ναι. Ναι, πρέπει ναι. να έχει κάποιο θέμα με το Ζήφκοβιτς και του, δεν μπορεί να τον κρατάς στον πάγκο τη συνέχεια. Δηλαδή, αυτό δεν το ξέρω. Αυτά ναι, είναι και λίγο και τα. Δεν από και λες. Όχι, εγώ μπαίνω και λέω ναι, ότι ναι, αυτά καλά. Είναι λίγο και τα προβλήματα του. Έχω πολλούς καλούς παίκτες. Ναι, πρέπει να παίρνει ναι, να ξεκινάει μερικά μάτια. Ναι, λογικό είναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Πάντως δεν είναι καλά γυμνασμένος ο Ζήφκοβιτς. Τον έχω δει πιο στεγνό. Ναι, πιο στεγνό. Μου φάνηκε ξέρεις βαρύ. Ήταν και έξω πολλές μέρες. Πολύ καιρό. Πόσο καιρό έχει πιστέψει. Έχει. Τώρα ένα μήνα περίπου είναι διαθέσιμος, αλλά δεν έπαιζε. Δηλαδή ξεκίναγε ο Ντεσπότοφ και έπαιζε αυτός αλλαγή. Απ' τη μεριά και το κρατάει καλά, αρκετά καλά ο Πίλιος, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια παίρνει βοήθεια. Τον έζησε ο Πίλιος, τον έζησε. Ναι. Αν ξέρετε μια φορά που του βγάλε μια σέντρα που πήγε πάνω βέβαια παράλληλα και έφυγε μακριά η μπάλα, δεν τον έχει περάσει έξι από Πίλιος. Δεν μπορούσε. Και ήταν πολύ ακραίες, τώρα έπαιξε και δυνατά, νομίζω ότι φοβήθηκε λίγο και ο Σέρβος, σε μια φάση δηλαδή πήγε δυνατά πάνω του και αγχώθηκε, ούτως ή άλλως η ΑΕΚ παίζει δυνατά σε αυτά τα μάτς και στα υπόλοιπα, σε αυτά ειδικά, βάζει πολύ δύναμη και ένταση, συγγνώμη. Εντάξει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του αγώνα δεν μπορεί παρά να ξενερώνει το ΑΕΚΤ, είναι λογικό. Ναι, όταν το τρως το 89. Ναι, όταν το τρως 89, γι' αυτό και μόνο το λόγο. Είναι δίκαιο. Το τρως με τον Ντεσπότοφ, εντάξει, μας συγχωρείς. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω και είναι δίκαιο, μωρέ, πέρα ως πέρα. Μετά το 65 και για ένα 25 λεπτό πάω τα καλύτερος και έψαξε τον γκολ πιστικά. Όχι τακτικά πειθαρχημένα και ουσιαστικά ποδοσφαιρικά, αλλά με επιθυμία, με μεγάλη επιθυμία. Το βγάζει ότι σου χορτάρει, έλεγες. Το θέλει πολύ, ρε παιδί μου, να το εσωφαρίσει. Και με ατομικές ενέργειες που δεν είχε μέχρι και τη στιγμή. Ναι, δηλαδή αυτό γιατί αλλάζει. Όταν πήκε, όταν πήκε και αυτοί οι δύο πήραν πρωτοβουλίες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, βέβαια βρήκε και την ΑΕΚ στην κούραση. Υπό την έννοια ότι. Στην κούραση ή στην άρνηση. Αυτό είναι για μένα το ερωτηματικό. Να το παίξουμε. Είναι και κούραση, διότι ο Ρότα φάνηκε ότι κουράστηκε πολύ, γι' αυτό πήγαμε δεξιά τον Πινέδα. Ναι. Και είχε κακές αντιδράσεις ενώ σε επίπεδο ταχύτητας. Και το Σταχάβ εκεί κλειδώνει εύκολα το μάτσα με φέτος το Σιμάνσκι για παράδειγμα. Είχε την ατυχία η ΑΕΚ να έχει τους δύο πιο σημαντικούς παίχτες, τους 2,5 θα πω εγώ, εκτός σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή η ΑΕΚ με Άμραμπατ, Σιμάνσκι ή Πάολο Φερνάντες για τα δεξιά θα ήταν πολύ καλύτερα από τη Μεζίνη που μπήκε και μάταλο, όχι το μάταλος ο κακός, υπέροχος σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Απλά ήταν ένα κλικ σε ένα σταλτικό χαβ. Ναι, ναι. Εκείνη την ώρα. Και αν έπρεπε να σημάσει με τον Γιόνσον ώστε να πάει δεξιά ο Πινέδα, θα ήταν πολύ πολύ πιο εύκολο το έργο Τσάκη και να πάρει τις πάλες που ήθελε και να τις κρατήσει. Ναι. Εγώ θα κρατήσω όμως το αποτέλεσμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να επιτεθεί στο μείον 5, για μένα το να τη διατηρήσει στο μείον 2 και να έχει βγάλει και την Τούμπα πλέον και να μην έχει χάσει 17 μεγάλα μάτς, είναι ένα πράγμα το οποίο σου δίνει πολύ μεγάλο μπουστάρισμα για τα playoffs.
Μα και γι' αυτό θα ήταν όμως ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα η νίκη, Γιώργο. Βέβαια, μαζί του. Αν ήταν η νίκη, εγώ θα έλεγα ότι είχε πάρει το μισό πρωτάθλημα. Ναι, αυτό ναι. Θα έλεγα και εγώ. Θα είναι το διλοφινίκητο παγωρί. Τώρα είναι. Γιατί τώρα λες όλα αυτά και μετά κοιτάς τη βαθμολογία και η Άκρη τρίτη. Ναι. Με όλα αυτά. Δηλαδή, πώς αλλάζει. Ναι, ρε παιδί μου, στο μείον 2, αλλά θέλω να σου πω ότι. Ότι λες ότι έχω κάνει όλα αυτά. Αν συνεχίσω να τα κάνω, πάρω το πρωτάθλημα. Ναι. Αν όμως δεν συνεχίσω να τα κάνω. Θα μου λείψει. Δηλαδή θα μου λείψει ότι όταν τα είχα αυτά δεν ήμουν πρώτος με 4 πέτρε. Και αν οι άλλοι κάνουν αυτά, θα πάρουν αυτό το πρόβλημα. Αν δεν τα κάνουν. Έτσι πάει η κουβέντα. Η αλήθεια αυτή είναι. Κοιτάξτε. Απλώς εγώ καταλαβαίνω τι λέω. Λέω ότι το καλό σου σερί πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει. Ναι, ρε παιδί μου, όταν σε πηγαίνει το φίλο παίξε το στην πόκα. Οκ, εντάξει. Θα πρέπει να φανεί όμως το τέλος αυτό. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει ακόμα ροή, υπάρχει ακόμα μάτς. Ναι. Εγώ νομίζω και παραλαμβάνω, το έλεγα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος του ουσιαστικού, ενώ μετά το δεύτερο γύρο. Ναι. Δηλαδή αν καταφέρει να είναι στο μείον 1, μείον 4 όταν πάλι στα play-offs, θα έχει το πρώτο λόγο, γιατί στα μεγάλα μάτια δεν μπορεί να την αντιμετωπίσουμε μέχρι στιγμή. Θα πεις, αύριο μετά μπορεί να χάσει. Okay. Όμως μετά θα γίνει, εδώ είμαστε να το αναλύσουμε. Ναι. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αντιδράει και μετά το 1-1 δεν πανικοβάλλεται. Ναι. Έχει κάποιες πολύ σωστά μπάλες, αναπτύσσεται πολύ ωραία από αριστερά και από δεξιά δύο φορές. Δυστυχώς ο Ζήνη μία και ο μία Ιούμπισιτς δεν έχουν σωστή απόφαση. Ναι. Εδώ η ΑΕΚ έχασε από τον πάγκο της να πάρει. Και γι' αυτό λέω ότι έλειψε πολύ ο Άμραμπατ. Καταλαβαίνετε ότι ο Άμραμπατ αν έπαιρνε σε αυτό το διάστημα που το Ζήνη θα έδινε πολύ περισσότερη εμπειρία, κρατήματα μπάλας, φάουλ. Λίγο ξέρεις ενόχληση στον αντίπαλο έτσι όπως παίζει. Και ο Σιμάνσκι θα έδινε πάρα πολλά τρεξίματα. Αλλά έτσι είναι αυτό, το δεν τους έχεις διαθέσιμο, δεν μπορείς να μένεις αυτούς που δεν είχες. Αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο είναι απόλυτα σωστά επιλεγμένοι από τον προπονητή. Πιστεύεις και ο Ζήνη. Ναι, και ο Ζήνη. Μα δεν είχε να βάλει άλλο δεξιά. Μην βάλεις κανένα, ναι. Δεν μπορούσε. Ο Λίασον είχε παραδώσει πνεύμα σε δύο σπριν, δεν τον είδε τον Πάπα. Ναι. Τον χάθηκε στα δύο. Οπότε φώναζε. Έχει πλάκα όταν πλασάρει την μπάλα που είναι «Ω Χριστέ μου, μου ήρθε στο λάθος πόδι, έχει σηκώσει και τα χέρια». Δεν ξέρω γιατί του ήρθε τώρα να σου πω, γιατί μου ήταν αριστερό το βάζει τελικά. Δεν ξέρω. Το πόδι του εννοώ, ίσως και αυτό ήταν το... Μου ήρθε λάθος η μπάλα. Έχει ένα, κοίταξε ο Ελίας. Δεν είναι, περίεργο πλασέ είναι αυτό. Στα τελειώματα ο Ελίας γενικά έχει ένα πρόβλημα. Μάθει και με τις αίρες έβγαινε τα τέτοια και δεν το πήγαινε. Είναι σαν να πηγαίνει κατά πίσω. Αντί να πάει πάνω στην μπάλα, σαν να πηγαίνει κατά πίσω. Γιατί δεν είναι κότσις, είναι δημιουργός. Και πάει μπάλα γωνία πάνω, αλλά φοβερή σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Πάντως εξαιρετική επιλογή να ξεκινήσει τελικά το Λιβάη Γκαρσία ο κόσμος, γιατί αυτό έφτανε. Ναι, ναι. Διαβάζει πολύ σωστά αυτό το πράγμα. Δεν τον θα αφήσουν χώρους κάποια στιγμή. Θα χώρο, ναι, 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 ναι. Εντάξει, αυτός είναι ο σέντερφορ του, παιδί μου. Δεν πάει να βάλει 15 γκολ ο Πόνσε. Ο σέντερφορ του είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Μα και σε αυτά τα μάτσα κάρπετ δεν μπορεί να είναι άλλος. Θέλει χώρο. Αντικειμενικά. Δηλαδή είναι ένα παίκτης ο οποίος και θα συμμετέχει πάρα πολύ σε παιδί της ομάδας. Αυτό πρώτα απ' όλα. Και πρεσάρει και πολύ πιο αποτελεσματικά. Ακριβώς. Και άμα παίξουν οι άλλοι άμυνα έχει το άλμα, ξέρεις, ώστε να μπορέσει να τους κάνει τη ζημιά και με κεφαλαία. Άμα παίξουν κλειστά. Όπως περίμενα, ο Πάο κάλεξε τέλος στην πρώτη παιδιά του, δεν έπαιξε με build-up. Στην μια μισή φορά που επιχείρησε να το κάνει, γλύθηκε και ο Κουγεράκης. Ναι. Και ευτυχώς που δεν είχε τον Λουτσέσκο και τον κρεμούσε. Γιατί δεν ήθελε καθόλου, έπαιξε με μεγάλες. Ναι. Πολύ σωστά και πολύ σοφά το έκανε αυτό. Εκεί στη γωνία που πέφτει κάτω και είσαι σε απολαμβάνει την παράδειγμα. Πολύ σωστά και όλα, αλλά αυτό δεν είναι Πάοκ όμως. Δεν είναι Πάοκ που βλέπουμε. Αυτό και αυτό και δεν κερδίζει. Ο Πάοκ απέναντι σε αυτό της ΑΕΚ δεν έχει τύχει. Ναι. Γι' αυτό το άλεξα. Λοιπόν, έγινε. Αυτά.